Okay. Λοιπόν, να βάλω πρώτα τη σοκολάτα στον μπεν μαρέ που έχω φτιάξει και να δούμε την καρτά. Θέλεις? Ό,τι θέλεις. Οκ. Okay. Θα σου διαβάζω τελικά. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, η τούρτα μας είναι με μέλι και γιαούρτι. Ναι. Φανταστικά. Θα χρησιμοποιήσουμε 100 γραμμάρια μπαστέλι με σουσάμι, 100 γραμμάρια παστέλι με αμύγδαλα, ανάτο το βλέπω και μπροστά μου, 100 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Πώς γίνεται η κουβερτούρα γάλακτος? Η κουβερτούρα δεν είναι μαύρη? Ναι, είναι, αλλά υπάρχει και γάλακτος. Αλήθεια? Ναι. Ούτε το ήξερα. 150 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 100 γραμμάρια μέλι, μία βανίλια, 20 φράουλες ή βατόμουρα και νομίζω με αυτά ολοκληρώνουμε. Αν και να σου πω την αλήθεια, εγώ προτιμώ τα βατόμουρα, ναι. Αλλά και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ φράουλες νομίζω. Ωραία. Δεν ξέρω. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να κόψουμε το παστέλι σε μικρά μικρά κομμάτια, γιατί αυτή θα είναι η βάση. Δηλαδή στην ουσία, σαν βάση, θα έχουμε τραγανή βάση στην ουσία. Αχ, μου στείλε κάτι ωραία παστέλια από την Πελοπόννησο. Που είναι πάρα πολύ ωραία. Εκμεταλλεύσου τα. Είναι τραγανά, είναι επειδή μου έχει και ζάχαρη μέσα, είναι έτσι σκληρό. Χωρίς τραγανή, ζάχαρη είναι, χωρίς. Είναι με μέλι, είναι ελαστικό. Είναι με μέλι. Ακόμα καλύτερα. Είναι έτσι όπως μου αρέσουν εμένα. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πώς το κόβουμε τώρα, έτσι. Το παστέλι, για να μην σας είναι πολύ χοντρό και τα λοιπά, μέσα το δαγκώνετε και τέτοια και να μην έτσι στα δόντια έχετε ενόχληση. Στην ουσία δεν είναι ακριβώς ψιλοκόψτε το, αλλά εν πάση περιπτώσει με ένα μαχαίρι, ρε παιδί μου, περάστε το, όχι από μίξερ, έτσι, γιατί αλλιώς θα γίνει και το σουσάμι. Καλά, χάλια. Ναι. Αλλά το θυματίζει. Κόψτε το, ναι, έτσι, κομματάκια, πολλά κομματάκια. Και όπως είπα, η βάση έχει παστέλι. Παστέλι με σουσάμι, παστέλι με αμύγδαλο. Τι έχω πάθει σήμερα. Και σοκολάτα. Πώς πέρασε το Πάσχα? Ωραία, πολύ ωραία. Ξεκουράστηκα. Έφαγα, φαίνεται. Έχω ανέβει κιλά πλέον. Σίγουρα. Αισθητά. Μας κοροϊδεύεις. Εγώ. Αυτό, από το άλλο θέλω να σου φάω λίγο. Με το αμύγδαλο. Οκ, okay, θα σου κόψω τώρα. Ωραία, μέχρι να τα θερματίσουμε εμείς όλα, θα περάσουμε σε ένα πολύ όμορφο και γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με την τούρτα μας. Εδώ είμαστε.